Γεια χαρά σε όλους, Κώστας Βλαχάκης εδώ, ακόμα ένα tech podcast, ακόμα μια αγαπημένη σας εκπομπή τεχνολογίας για δεύτερη σεζόν, 15ο επεισόδιο σήμερα, 5η -20 Ιανουαρίου 2022, ε, στην παρέα μας και αυτή την εβδομάδα, όπως πάντα, ε, ο Βάιος, ο Βίτος και ο Γιώργος ο Αρβανιτίδης. Καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλα τα παιδιά που μας ακούνε. Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά. Ε, σήμερα γράφουμε την εκπομπή λίγο νωρίτερα όπως έχουμε πει δεν βγαίνουμε live στις 10 κάθε πέμπτη. έχουμε καθίσει και το έχουμε γράψει με σήμερα σημεροαπόγευμα ε, την εκπομπή σήμερα ακόμα νωρίτερα, η ώρα τώρα που γράφουμε είναι 11 το πρωί ε, μιας και ένας από τους συνθετημόνες εδώ της παρέας ετοιμάζεται για μεγάλο road trip ο λόγος Ποιος για το βάιο... Ο λόγος για το Βάιο Βίτο, να του ευχηθούμε και εδώ από καρδιά καλορίζικο το, το, νέο όχημα, να το ευχαριστηθεί. Είναι θηριάκι, το είδαμε στα Instagram εκεί που το βαζει συνέχεια. Ευχαριστώ, 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 ευχαριστώ. τσιμπησει έχει τσιμπήσει νέο εργαλείο 4x4 ε, για να κάνει τις φωτογραφικές του εξορμήσεις. Φωτογράφος επαγγελματίας, φωτογράφος με όλη τη σημασία της λέξεως ο, ο, ο Βάιος και βιντεολήπτης. Οπότε ε, λάτρης της άγριας ζωής, ε, και καλορίζικο φίλε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ παιδιά. Εύχομαι όλοι να μπορείτε να αγοράζετε με οποιοδήποτε τρόπο αυτά που σας βοηθά να κάνετε καλύτερα τα, τη δουλειά σας, αλλά και το χόμπι σας, έτσι. Ειδικά να συνδυάζονται τα δύο είναι το ιδανικό. Αυτό που λένε όλοι διάσημοι, όπως λέει ο Μέση, λέει, Α, λέει είμαι πολύ χαρούμενος γιατί έχω κάνει το... αυτό που αγαπούσα επάγγελμα. Μέση δεν μπορώ να το κάνω όλοι αυτό. Αυτό έχω να σου πω μόνο. Ε, είσαι σε, πολύ κοντά σε αυτό πάντως, να κάνεις αυτό που αγαπάς. Σημαντικό έχει τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα που θα είναι και μια συζήτηση podcast που ετοιμάζουμε στο PTTL σχετικά με το τελικά είναι καλό και γράψτε μας την άποψή σας από κάτω αν το, αυτό που αγαπάς το χόμπι σου το κάνει σε επάγγελμα ή έχει κάποια μειονεκτήματα. Αυτό. Λοιπόν, Τι, Τελεία, τελεία, τελεία. θα, έχει... να, να ξεκινήσουμε θα... την εκπομπή όπως, θα, όπως, πρέπει. Γιατί θες να το μιλήσουμε το, για Survivor. εκεί. Ε. Ε. ε? Θες, να μιλήσουμε Λέγι. για Survivor. Ή θες το τι στο το τέλο, τι θε. Εσύ θα, εσύ δει. Θα... Θυμήσου το κατά τη διάρκεια ε, Εντάξει, ξεχομής. ένα μικρό σχολιάκι. Κατά τη διάρκεια. Πάμε, καλά, να ξε... πάμε, να ξεκινήσουμε. Όχι, τώρα δεν μπορώ. Ένας λοιπόν, πω... έφυγε επιτέλου. Να... <laughs> θα το πω. <laughs> για να... <laughs> να... Να... να, να, υποστηρίξουμε <laughs> και... και, το όνομα τη εκπομπή. Πάμε δεν κάνει διακοπή τώρα. Ας... πάμε. Α ξεκινήσουμε. Ένα κάτι βλέπω εδώ πέρα. Λέει, η... η, σύνδεση λέει δεν είναι σταθερή, αλλά πιστεύω θα φτιάξει. Ενημερώστε με αν έχουμε κάποιο άλλο πρόβλημα κατά τη διάρκεια. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε για να υποστηρίξουμε και το όνομα τη εκπομπή Tech Podcast με την πρώτη μα είδηση. Παιδιά, ε, ακούμε κατά καιρού ανυψάκια, ε, παιδιά στην τηλεόραση το ένα το άλλο. Τι επάγγελμα θα ήθελε να γίνει. Παλιά ίσω λέγαμε ε, αστυνομικός πυροσβέστης και τα λοιπά ε, έχει ακουστεί αρκετά τα τελευταία χρόνια ότι θα θέλανε να γίνουν youtuber κάποιοι ναι, ναι. Φαίνεται, ε, ναι, φαίνεται ότι πραγματικά αν είσαι στο εξωτερικό ε, και έχεις ε, followers πολλούς ε, μπορείς να βγάλεις πολύ χρήμα παιδιά γιατί μάθαμε ότι αστέρια του TikTok αλλά και του Instagram πέρυσι Καθαρίσανε φράγκα περισσότερο από αρκετού top διευθύνων συμβούλου εταιρεία Αμερικής. Απίστευτο. Απίστευτο. Πολύ χρήμα. Νομίζω, νομίζω ότι δεν συνειδητοποιεί ο κόσμος, όπως και εμείς καμιά φορά το πόσα λεφτά μπορεί να ε, παίζουν γύρω από, από το Instagram, το. Α, άκουσε το... με το... να το... σου το... πω. Το... Η μέση αμοιβή για τα διευθυντικά στελέχη των εταιριών που συγκαταλέγονται στον Αμερικανικό δίκτυο SP500. Ε, ήταν 13,4 εκατομμύρια δολάρια ετησίως για το 2020. φτώχεια, φτώχεια, φτώχεια. Ναι. Ε, η Τσάρλι Διαμέλιο που ξεκίνησε να ανεβάζει λέει βίντεο στο TikTok το 2019 πριν δυόμιση χρόνια έτσι ούτε τρία Ανεύα, άρχισε να ανεβάζει βίντεο που χορεύει, χορεύοντας, μια όμορφη κοπέλα, έτσι λίγο σεξι, λίγο όμορφη, να χορεύει και από κάτω όλοι εμείς τα χαϊβάνια like. να, 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 ξέρω, να ξέρω λοιπόν, Πού είσαι εσύ και τέτοια. Μόνο, με, μπράβο. Μό, μόλις λέει πέρυσι βάιε, έβαλε στο τραπεζικό της λογαριασμό 17,5 εκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, δηλαδή ε, η, η τύπισα διαφ, διαφημίζοντας πέρυσι στους 133 εκατομμύρια ακόλουθους που έχει στη δημοφιλή πλατφόρμα TikTok, διαφημίζοντας τη δικιά της σειρά με ρούχα, γιατί έβγαλε σειρά με ρούχα, είναι λογικό, πολλοί YouTubers και influencers βγάζουν τις δικές τους προϊοντικές ιδέες, ε, πολλούς, από αυ, ε, Αυτή λοιπόν έβαλε πέρυσι 17,5 εκατομμύρια δολάρια στην τράπεζα, όταν ένας, ο μέσος όρος top SEO στην Αμερική είναι 13,4. Δηλαδή. Ε, Κοίταξε όμω, εγώ τώρα, ε, αν και δεν είμαστε σε αυτό το επίπεδο να δουλεύουμε με το YouTube και το influencing και όλα αυτά. Θα πρέπει να πω την εμπειρία που έχω και λόγω του YouTube καναλιού του PDTL και λόγω των... του μεγέθου του PDTL και του πώ συνεργαζόμαστε με διάφορε εταιρείε. Τεράστιο, εταιρίες. τεράστιο. Ε, 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 θα τεράστιο. Θα πρέπει Άρα, να... είναι, top φωτογραφικό site. Ναι, αλλά θα πρέπει να πούμε εδώ, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Μην φαντάζεται κανεί ότι ανοίγω ένα λογαριασμό TikTok και απλά ανεβάζω βίντεο και όλα καλά και βγάζω λεφτά. Έχει δουλειά από πίσω και έχει σοβαρή δουλειά από πίσω. Δηλαδή το να φτιάξει ένα σωστό βίντεο που θα προωθήσει τα προϊόντα ενό ε, διαφημιζόμενου και να συναναλλαγεί με το διαφημιζόμενο να του πει, να σου πει, να του πει, να σου πει κτλ. Δεν είναι μια απλή διαδικασία που μπορεί να έχουμε στο μυαλό μα το αμερικάνικο όνειρο που λένε και στην Αμερική ο εύκολο πλουτισμό. Θέλει δουλειά. Σίγουρα κάποιοι τέτοιοι influencer μπορεί λόγω τύχη και συνθηκών να μην δουλεύουν πάρα πολύ και να βγάζουν λεφτά. Υπάρχουν όμω πολλοί οι οποίοι μπορεί να προσπαθούν και να μην μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα. Ε, Εμεί, εδώ. εδώ <laughs> Πλην τίμη. <sagen> ε, και είναι το ίδιο πράγμα όπω όλε οι δουλειέ. Γιατί κακά τα ψέματα κάποτε λέγανε ότι η τεχνολογία θα μα πάρει τι δουλειέ. Θα έρθουν τα ρομπότ και θα δουλεύουν στη θέση των ανθρώπων. Και έχουμε δει όμω ότι η τεχνολογία έχει φέρει εκα... εκατομμύρια θέσει εργασία σε instod. πάρα πολλού τομεί. Νέε θέσει και νέε δουλειέ. Και όπω όλε οι δουλειέ, και ο YouTuber και ο influencer έχει τα προβλήματά του, έχει τα, τις δυσκολίες του. Σίγουρα δεν σκάβουνε, που θεωρώ ότι είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά, γι' αυτό το λέω, έτσι, από την άποψη σωματικά του κουράζει πολύ, αλλά ε, πολλές φορές τέτοιου είδους δουλειές ψυχολογικά μπορεί ναι, να είναι πίεση. πολύ επιζήμιες για τον οργανισμό του ανθρώπου, έτσι. Βάει, για τον λέει, και, έτσι δείξει πως περασπιστική γραμμή των influencer. Γιατί το και ο Βάιο το ξέρει και ο Κώστα, επειδή έχετε κανάλι στο YouTube. Αν, για να, ένα βίντεο πούμε, που ανεβάζει ο Κώστα, αυτά που μπορεί να είναι ένα 20 λεπτό βίντεο, Μπορεί να είναι μέρε από πίσω τα γυρίσματα και το μοντάζ, Βέβαια. Ναι, βέβαια. 20 λεπτά δουλειά. Πε μα, Κώστα, πόσε μέρε πόσες μέρες, μέρες δουλειά είναι. Ένα είναι ενδιαφέρον να τα ακούσει αυτό το κόμμα. Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον να ακούσει πόσε μέρε είναι τα γυρίσματα και πόσε μέρε είναι το μοντάζ. Για να ξέρω κοίτα, ο κόσμο. Μην κοίτα, νομίζω ξέ... ότι βάζει μια κάμερα απλά και okay, όλα τελειώσανε. Κοίτα, πριν δύο χρόνια αυτό έκανα. Από το 2007 που ξεκίνησα τα βίντεο μέχρι και πριν δύο χρόνια που μπήκα εδώ στο στούντιο, ένα μισό χρόνο, κοντά στα δύο χρόνια κοντεύω, έκανα αυτό. Έπαιρνα το κινητό, το δούλευα, έστεινα από απέναντι μου την κάμερα, techblog.gr Κώστας Βλαχάκης και μετά one shot, 35, 40, μία ώρα Έπως. και σε πάρτ. Επι και σε πάρτ Θυμάμαι τον Galaxy S3 <laughs> το είχα κάνει 3,45 λεπτά. Λοιπόν, αυτό Ήταν ωραίο που... τηλέφωνο. Ήταν καλό. Άξιζε. άξιζε. <laughs> ε, τώρα, Βάιε, τώρα και σε ευχαριστώ που με ρωτάς, ναι, για να παρουσιάσω ένα βίντεο ε, περίπου διάρκειας από 9 ε, ε, λεπτών, να το πω έτσι, χρειάζεται από πίσω τρεις ημέρες ε, γυρίσματα. Μπράβο, πες τα, Κώστα. Πλανάκια, περίπου θα έβαζα ένα τετράωρο, πεντάωρο, άρα γύρω στις 15, 15 ώρες πλάνα. Ο χρόνος φυσικά που θα ζήσεις και θα δουλέψεις το κινητό και θα κρατήσεις τη σημειώσεις σου για να ξέρεις τι θα πεις άλλες και κάποιες ώρες και φυσικά και ένα τελικό μοντάζ που σίγουρα θα κρατήσει άλλες τέσσερις ώρες. Έτσι δεν είναι. Άρα μιλάμε... Και να, και να πούμε ότι... ότι περίπου όταν... ένα 24 ώρο. Περίπου 24 ναι. ώρες θέλει σπαστά μέσα σε τρεις ημέρες τέσσερις. Τρεις ημέρες είναι αυτό. Και να πούμε ότι όταν γράφεις ε, ακόμα και script να έχεις που λένε γραμμένο να έχει κάτι που θες να πεις Πολλέ φορέ το σαρδάμι ή το οτιδήποτε μπορεί να σε βάλει να επαναλάβει το ίδιο πράγμα αρκετέ φορέ. ώστε αυτό, παιδιά, εγώ επειδή μου το, 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 το περνάω, γιατί και εμάς κανάλια μας, στο κανάλι μα κάνουμε τα βίντεο μα. Ε, είναι κουραστικό για τον εγκέφαλο. Δηλαδή, εγώ έχω πιάσει τον εαυτό μου μετά από λάθη που μπορεί να έχω κάνει σε ένα take δύο-τρει φορέ να αρχίσω να κουράζομαι νοητικό πλέον. Άρα, ε, αυτό που πρέπει να, να ξέρουμε για όλε τι δουλειέ. Αυτό είναι για όλε ναι. τι δουλειέ, δεν είναι μόνο για του influencer. Η κάθε δουλειά έχει τι δυσκολίε τη, κάθε δουλειά έχει τα προβλήματά τη oh. και ό,τι φαίνεται σε αυτό που να παίξω εύκολο, συνήθω δεν είναι έτσι. Έτσι, λοιπόν, έτσι, έτσι. άκου Γιώργο, ε, ε, Ένα άλλο παράδειγμα. Η 24χρονη λέει τηλεοπτική παρουσιάστρια μοντέλο και influencer Kylie Jenner. Ε, μοντέλο, δεν την ε. ήξερα εγώ. Η ναι, Kylie χρή... Jenner εσύ περίμενε, είναι η Kardashian. Είναι... Δεν, Δεν ξέρω. Ναι, η ναι, Χρ... ναι, Kylie Jenner είναι η καρδασία είναι η μικρή νομίζω. Χρήστη πρόσφατα η βασίλισσα του Instagram, ξεπερνώντας τα, τους 300 εκατομμύρια followers. Και άκουσε να δεις, από τις δραστηριότητες, τις τόσο σε τηλεόραση όσο και social media, εκτιμάται ότι τη χρονιά που, κέρδι... που πέρασε, κέρδισε 590 εκατομμύρια δολάρια. Εί και... Ρε, ρε. Άκου, Κοιτάξτε, άκου, παιδιά, εδώ για τη άκου, μικρή Καρδάκη. Ναι. Αυτά είναι σημαδιά. μυθικά ποσά. Ακόμα και σήμερα είναι μυθικά ποσά. Άκου για να καταλάβει. Ε, σε, σε αντιδιαστολή, ο Τιμ Κουκ, ο μέντορα ο ο, ο που φέρνει αυτά τα απίστευτα προϊόντα τεχνολογία σε όλη την Ιφίλιο. Που ηγείται ε, μια εταιρεία τριών τρει. Ναι, λοιπόν, πολύ σωστά, Γιώργο. Πέρυσι η Βάιε έβαλε ταμείο. 99 εκατομμύρια δολάρια. Και η, τύπησα... και η τύπησα η άλλη έβγαλε 590. Μισό. 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 μιλάμε καταρχήν για τη μικρή Καρδάσιαν και μιλάμε για ένα άτομο το οποίο έχει πάρει μεγάλη δημοσιότητα μέσα από το reality των Καρδάσιαν. Και μιλάμε για μια κοπέλα, ήταν η πιο μικρή και νομίζω είναι και η πιο έξυπνη. Εγώ δεν την ξέρω. εγώ την έχω παρακολουθήσει του τύπου τη βλέπω στι ειδήσει, στα social κτλ. Όχι, την ακολουθώ, τη βλέπω. Έλα, και σε... έλα, άστα, άστα ένα από του 300 εκατομμύρια. Ένα κασάκι που σκέφτομαι. <laughs> 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 λοιπόν, έχει τη δική τη νομίζω σειρά ρούχων και τη δική τη σειρά ε, καλλιτικών. Πρέπει νομίζω, αν δεν κάνω λάθο, ah. α μα διορθώσει κάποιο, πρέπει κάποια στιγμή να έχει κάνει πασαρέλα για τη Victoria Secret. Δεν θυμάμαι. Παίζει αυτό πάντω. Ah, γενικότερα, όλο, γενικότερα. Όλο. γενικότερα, αυτή τη στιγμή η Τζένερ ah, είναι, είναι, top. Είναι top. Είναι top στο επίπεδο των influencer. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο άλλο πιο top από αυτήν ε, πάντω είναι και... μέσα στους καλύτερου. Ε, ξεπέρασε και τον. Ε, ε, νομίζω ξεπέρασε και, και, τον, και τον, τον. Ρονάλντο, ρε. Τον Ρονάλντο στους... Κακή του... Ελλάδα. <laughs> Κοντοπίδη έρχεται. έρχεται. <laughs> νομίζω πλησιάζει μύριο στο Instagram. Ε, Πάντω η μητέρα μου ήταν να τη φέρει να κάνει εμφάνιση στην Ακρόπολη. Τα 270 χιλιάρικα θα τα είχαν μόνο για τα ρούχα τη. Όχι, όχι, όχι κοντοπίδη. Μπερδεύτηκα. Ο άλλο πλησιάζει εκατομμύριο στο Instagram που χαρίζει το σπίτι τώρα. Α, ο Κόψιαλη. Ο ναι, ο Κόψιάλη. Αυτό. Ποιο αυτό λέει το παιδί. Ναι. Κόψιάλη νομίζω το λένε. Λοιπόν, ακούστε παιδιά. Άρα Τι έχουμε και, και λέμε. Αυτό το παλικάρι. Αυτό το, το παλικάρι. Λοιπόν, 10. Ε, δεκα... 13,4 εκατομμύρια δολάρια. Είπαμε, η τύπησα στο TikTok ε, έβαλε ταμείο 17,5 εκατομμύρια. Ε, για να μιλήσω για το TikTok. Και η μικρή, η Cardassian 590. Λοιπόν, είπαμε, Tim Cook 99 εκατομμύρια δολάρια πέρυσι. Προσέξτε, ο CEO των Starbucks στην, της Αμερικής, Kevin Johnson, 14,7 εκατομμύρια. Ενώ... Η TikToker 17,5. Πρόσεξε τώρα, σου λέω εταιρείε Εντάξει, δηλαδή πολλά, πολύ χρήμα. Με και, μπραντ, πολύ δυνατά. Και, ο ε, και ο CEO των McDonald's, Chris Kempinski, έβαλε μόλις 10,8%. Τον Πάνε καλά περίμενε, τα μέρια. Περίμενε να στείλω ένα κοσάρικο να βγάλω εδώ να το στείλω. Πάντω ε, πολύ χρήμα. donate. σίγουρα buy me a coffee. Ε... Buy, buy, me a coffee. <laughs> Πάντω η Καρδάσιαν <Kardashian, laughs> που έχει 300 εκατομμύρια followers με 590 κάτι εκατομμύρια τζίρο, είναι σχεδόν δυο δολάρια ο ένα εδώ. Ε, παιδιά, α, το, το βάλε. κοριτσάκι αυτό είναι το πολύ Είναι νομίζω πιο μπροστά από τι αδερφέ τη. Δηλαδή οι κινήσει που έχει κάνει και το πώ έχει στήσει το, την περσόνα τη είναι σε άλλο επίπεδο. Ε, εντάξει. Έχει... κοίταξε, βάει, είναι σε επίπεδο μια... J. Lo, τέτοιο επίπεδο πέρα. Έτσι ακριβώ. σω και... θα τη δούμε κάποια στιγμή και σε ηθοποιό. Έχει... Το έχει ολόκληρο τίμα από πίσω που την σαπορτά... yeah. σαπορτάρει. Yeah. από την yeah. ε, α... yeah. α... yeah μέχρι, διάβαζα ότι έχει μέχρι και άτομο που η μόνη του ασχολία είναι να κοιτάει το ημερολόγιο και να προγραμματίζει τις δημοσιεύσεις και, και τα άλλα πράγματα. Έτσι, dedicated ένα άτομο μόνο εκεί. Ε, βέβαια ρε φίλ. Τι one man show όπως το κάνουμε εμείς εδώ Άστα. καημένοι. Όπως Πάντως, κάνω Γιώργος... εγώ για τα post μου. Μην μπερδευτώ και έχω δύο μαζί την ίδια μέρα. Κάπω <laughs> έτσι. <laughs> πάντως, Εντάξει, αυτό που έλεγε άτοποι... ο Γιώργος... Δύο δολάρια λέει το. Ούσια, τα social, τα Περίπου δύο δυο... δυο... δολάρια ο ένα βγαίνει να τις έχουμε δυο... δύο... δώσει. Μακάρι, φίλε, εγώ έχω 20 τόσου χιλιάδε στο... στο Instagram. Θα μου βγει ένα πενινταρικάκι το χρόνο. Μια χαρά θα μου μακάρι. Ζωάρα. Βάιε, πήγαινε μα επόμενο θέμα. Πήγαινε μα για, πάλι για δισεκατομμύρια. Αυτή τη, στιγμ... Αυτή τη φορά λίρε Αγγλίας βέβαια. Αλλά κάποιο θα πληρώσει, δεν θα πάρει. Προσωπικά δεδομένα, λοιπόν. Ε, κάνουμε συζήτηση σε κάθε εκπομπή για τα προσωπικά δεδομένα και τα έτσι. Είναι, νομίζω, ειδικός. ένα από τα πιο hot topic που υπάρχουν αυτή τη στιγμή ε, παγκοσμίω στο ίντερνετ, στο κομμάτι τη ανησυχία των χρηστών του ίντερνετ, στο τι γίνεται με τα προσωπικά του δεδομένα. Στην Αγγλία, λοιπόν, φαίνεται ότι υπάρχει μια ομαδική αγωγή εναντίον τη Meta, του Facebook δηλαδή, γιατί συγκεντρώνει στοιχεία προσωπικά δεδομένα και τα πουλάει μέσω των, του γνωστού συστήματος που έχει στους διαφημιστές για να διαφημίζονται οι εταιρείε. Εδώ τώρα μιλάμε για μια αγωγή που μπορεί να φτάσει στα 2,3 δισεκατομμύρια λίρες έτσι, και στην οποία ε, έχει αναλάβει να την τρέξει η Αρχή Χρηματοοικονομικής συμπεριφορά Βρετανίας και περιλαμβάνει όλους τους πολίτες λέει, της Αγγλίας που έχουν χρησιμοποιήσει την εφαρμογή το 2015 μέχρι το 2019. Το πρόβλημα το οποίο έχουν εντοπίσει στην Αγγλία και γι' αυτό κινούνται εναντίον τη Facebook, του ΜΕΤΑ δηλαδή, είναι κυρίω ότι μιλάμε ότι οι διαδικασίε που έχει το Facebook δεν σε αφήνουν και πολλέ επιλογέ να μην δώσει τα προσωπικά σου δεδομένα. Να κάνει opt-out, ε, δηλαδή. Ναι, δηλαδή όλα αυτά τα. τα ξέρω, το ξέρουμε, το έχω ξαναπεί, ότι όλε αυτέ οι εφαρμογέ προποθέτουν αυτό το πράγμα και να μην το κάνει. Δεν ξέρω, δηλαδή, και opt-out να κάνει, δεν ξέρω αυτά τα συστήματα που έχουν, εάν τελικά σε αφήνουν να κάνει opt-out. Πάντω έχει πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη τη υπόθεση. Να τονίσουμε βέβαια εδώ ότι πλέον η Βρετανία δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Σωστό. Άρα, είναι θεωρείται τρίτη χώρα. Ναι, ό,τι και να γίνει στην, ναι, στην Αγγλία δεν δημιουργεί ε, απο, απαραίτητα δεδικασμένο για το τι θα γίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη καθώ είμαστε, είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμεί δεν είμαστε ε, πλέον βέβαια, η Αγγλία. Δεν κοιτάμε τα κούκκιστ εμεί, το Brexit, εμείς, GDPR, ναι. τέτοια πράγματα. Βέβαια η, η Ευρώπη έχει αυστηροποιήσει με το GDPR πάρα πολύ. Το κομμάτι τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων. Το γνωρίζετε καλά ότι πρέπει να υπάρχει ένα τεχνικό τη DPR σε κάθε εταιρεία που διαχειρίζεται προσωπικά δεδομένα. Πρέπει να υπάρχει στο site αυτό το. Και τώρα εδώ έρχεται και η συζήτηση. Πρέ... Μα έχει βάλει να έχουμε στα site μα όλοι ότι αποδεχόμε τα cookies. Ε, εγώ πατάω ναι σε πάντα. Δηλαδή δεν κάθομαι εγώ τι προτιμήσει ε, να δω. Ακριβώ. Ε, ξέρω εγώ. Δηλαδή μπαίνω σε ένα site να διαβάσω κάτι. Μου λέει αποδέχτη τα cookies. Δεν είμαι άνθρωπο να κάτσω να δω τι προτιμήσει και να δει. Αν χρόνο να το ψάξει τι cookies έχει. Άρα στην ουσία με το να είναι παντού αυτό και να απαντάς παντού ναι, πάλι δεν ξέρω κατά πόσο προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα. Δεν προστατεύω. το Facebook τι απαντάει βάει σε αυτές τις κατηγορίες, έχει μιλήσει... Ε... Λου, 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 λου. Το Facebook φαντάσου, φαντάσου το σαν μια κοπελίτσα με ένα άσπρο φόρεμα να τρέχει στα λιβάδια τη Ελβετία. Δεν συμβαίνει τίποτα, όλα καλά. The hills are alive και δεν συμμαζεύεται η μελωδία τη ευτυχία. <laughs> <σίλιο> Εντάξει, ξέρεις, μυρίζει μαγαρίτε και δεν συμμαζεύεται. Λέει Εντάξει. ότι απλά ο κόσμο ε, χρησιμοποιεί τι πλατφόρμε τη ΜΕΤΑ, εννοώντα προφανώ ότι παίζει και το Instagram μέσα και ότι μοιράζεται τα δεδομένα που θέλει. Δηλαδή το Facebook λέει ότι στην ουσία εμεί έχουμε δώσει την επιλογή στον κόσμο, άμα θέλει να μοιράσει την ε, επιλογή ε, του κόσμου. Ε, Εν τω μεταξύ, το πόσο χαόδε είναι το να πα να βρει κάποια setting στο Facebook. Έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Παλαιότερα ήταν ακόμα πιο δύσκολο. Τώρα τα τελευταία ένα-δύο χρόνια τα έχουν συμμαζέψει λίγο και τα έχουν κάνει λίγο πιο ξεκάθαρα. Αλλά πραγματικά λίγοι άνθρωποι μπαίνουν στον κόπο και δεν σου κρύβω ότι ακόμα και εγώ που είμαι ευαισθητοποιημένο αρκετά, κατά καιρού ανα, ανακαλύπτω καινούριε επιλογέ που μπορεί να είναι ήδη αυτόματα ενεργοποιημένε και τι ε, απενεργοποιώ για διαμοιρασμό δεδομένων και τέτοια. Μεγάλη υπόθεση. Κοίταξε μεγάλη υπόθεση. να δει ε, όλα αυτά τα ε, μεγάλε πλατφόρμε, οι διαδικασίε που έχουν. Είτε για να κάνει κάτι για τα προσωπικά σου δεδομένα, είτε για να κάνει appeal σε μια απόφαση που μπορεί να σου έχουν πει ότι σε μπλοκάρωσε, κάνω κτλ. Είναι τόσο δύσκολε που ναι. πραγματικά δεν, κατα... δεν ξέρω αν γίνεται επίτηδε, ώστε να μην έχουν το θέμα συνέχεια να, να... να του ενοχλεί για, να... ναι. για ένα προσωπικό σου δύσκολο, πρόβλημα. Δύσκολο, δύσκολο. Αλλά Άρα... συνεχίζουμε. Αποτρέπει, Γιώργο, συνεχίζουμε με με εκατομμύρια, με πολλά, χρήματα. με πολλά, χρήματα. Πες μας το επόμενο νέο, ναι. πραγματικά λοιπόν, <συρίζοντας> γκέιμιγκ. ο Βάιος 12,3 δις. Εντάξει, όχι, 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 2,3 αρέσει, όχι 12. κερδίζω με μεγάλη διαφορά. Κοίταξε, για να δεις εγώ όμως τι τίμιες που είμαι. Σε, σε, βοήθησα και σε διόρθωσα, όχι... Κάποιοι με το bitcoin τότε που με είχαν αφήσει. Αυτό θυμήθηκα κι εγώ. Αυτό θυμήθηκα κι εγώ. Ε, σα ταύρωσα τώρα. Έτσι, τα λάθη να τα διορθώνουμε επί το παν τα, είχαμε, δεχθεί. <laughs> και η, βέβαια η κατρακύλα των κρύπτο συνεχίζεται. Έτσι. Λοιπόν, ε, Γιώργο, πε μα για αυτή την gaming λοιπόν, βόμβα. Δεν έσκασε, δεν ατομική. Είναι, δηλαδή, η Microsoft πρέπει να πάτησε το κουμπί Destroy the Mall. Ε, μέσα στη βδομάδα ανακοινώθηκε η εξαγορά από τη Microsoft τη Activision Blizzard, πολύ μεγάλη και γνωστή εταιρεία στον χώρο του gaming, αξία σχεδόν 69 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Α, Εγώ δεν ωραία. έχω ξανακούσει τόσο μεγάλη εξαγορά σε εταιρεία. Μπορεί να κάνω και λάθο, αλλά δεν θυμάμαι κάτι τόσο μεγάλο. Είναι απίστευτο το ποσό. Βέβαια, η Activision Blizzard έχει τίτλου που του ξέρουν πάρα πολύ, όχι μόνο gamers. Δηλαδή, το Call of Duty, α πούμε, φαντάζομαι ότι το έχουν ακούσει και άνθρωποι που δεν πολύ παίζουν. Να. Ή το World of Warcraft. Το ίδιο ο είναι ο, ένα ο, παιχνίδι το, που παίζεται πάνω από 15 Warcraft χρόνια. Το Warcraft, δεν τώρα. το ξέρει, πρέπει... έχει γίνει και ταινία, δεν έχει γίνει. Έτσι, mm -hmm. και το Starcraft, α και... πούμε, εμεί οι πισάδες που γουστάρουμε το Strategy Games, φοβερό. Έχει τίτλου τον Diablo, μήπω τώρα, πάρα από του τίτλου Παίζει δυνατά και σε κονσόλε και σε PC α, και, α, και, α, σε α, και σε mobile gaming. Ε, οπότε η Microsoft με αυτή την εξαγορά περνάει στη, στην τρίτη θέση των εταιριών που κάνουν ε, ε, μεγάλο τζίρο από τη βιομηχανία του gaming. Ε, παράλληλα, εγώ είπα ότι πάτησε το κουμπί που έλεγε τη στρώει δεμόλυνση γιατί παράπλευρη απώλεια διάβασα χθε το βράδυ ένα άρθρο που λέει ότι η Sony, η μετοχή τη, του, του gaming κομματιού, έχει πέσει σχεδόν 20 δισεκατομμύρια δολάρια μετά την εξαγορά. Ε, Αρχώθηκαν οι μέτοχοι, ε. Ναι, είναι τεράστια αγορά, πράγματι. Ε, ε, ναι, και μπορεί να προσπάθησαν να τοποθετήσουν τα χρήματά τη Microsoft. Ναι, όσο και αν τα fanboys δεν θέλουν να το πιστέψουν, ναι. δεν έχει να κάνει τώρα με fanboys αυτή η εξαγορά. Είναι για τη βιομηχανία του gaming και όχι βόμβα, είναι στη ανατύναξη. Η Microsoft, λέει, δηλώνει ότι η εν λόγω κίνηση θα φέρει τη χαρά του gaming σε κάθε συσκευή. Και αυτό ναι. μένει να το δούμε μεγάλες κουβέντες από μεγάλους άνδρες τη, του η... παγκόσμιου τεχνολογικού στερεώματος. Ε, κουβέντε, δρε φίλε. Ποια χαρά. Έχω σπάσει εγώ πληκτρολόγιο να, να βαράω, να πούμε γιατί δεν έχει κάνει ο άλλο σκέτσο. <laughs> <laughs> Ποια χαρά. Activision. Activision, <laughs> Blizzard, φίλε. Πρέπει να τα Καταρχήν τα μισά παιχνίδια σου δημιουργούν εκνευρισμό όταν χάνει και ειδικά άμα είναι multiplayer μέσω. <laughs> που, που λε, ρε, που με έκανε, ξέρω εγώ και τα πέσει κρανίο. Έχω δει εγώ να φεύγω πληκτρολόγια σε ίντερνετ καφέ. Άσε, χαπιά χαρά. Άσε, μα κάτω». Έχω δει μου... joystick σε τείχο να φεύγει. <laughs> <Μπά. laughs> ναι, ναι. ε, Πάντω, παιδιά, ε, Activision Blizzard πρέπει να είναι στην τρίτη δεκαετία τη. Έτσι. Είναι, πρέπει είναι, να βέβαια. είναι, πολύ αταιρεία, παλιά εμπλή, εταιρεία. Έχει... ναι, hey, hey, Κάτσε hey, να συμβεί. δω μια... Τώρα, ενώ όσο μιλάμε, ας πούμε... Εγώ πιστεύω ότι τα έχει κλείσει. Θα έχει κλείσει τα 30 χρόνια. Συμβάχνεις. Λοιπόν, σας πάω όσο ο Γιώργος ψάχνει για το θέμα, να σας πάω σε ένα επόμενο πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο έτσι θα ανακοινήσει μια αγορά η οποία αυτά τα τελευταία χρόνια έτσι διαμορφώνεται. Και πρέπει να μπουν και κάποιοι κανόνες εκεί. Έχουμε ακούσει φυσικά για πολλά ατυχήματα που έχουν γίνει περισσότερο στην Αμερική, μιας και εκεί κυκλοφορούν τα περισσότερα Tesla. Αρκετά ατυχήματα τα τελευταία χρόνια με οδηγούς που αφήνουν πάνω στο αυτοκίνητο όλο τον έλεγχο ενεργοποιώντα τον αυτόματο πιλότο, μια και έχουμε επίπεδο self-driving 5 στα, στα Tesla και μπορεί πραγματικά να πάρει τον έλεγχο το αυτοκίνητο, να σταματάει σε φανάρια, σε διασταυρώσει, να βγαίνει από την εθνική οδό, να μπαίνει, να διατηρεί λωρίδα, απόσταση ασφαλείας από τον μπροστινό, όρια ταχύτητα, όλα. Self-driving 5 λοιπόν επίπεδο αυτόνομη οδήγηση. Ε, αυτά τα αρκετά ε, τροχέα που έχουν γίνει Πολλέ φορέ και δυστυχήματα, έχει σκοτωθεί κόσμο. Έτσι, διαβάζω εδώ πέρα ότι υπολογίζεται ότι 11 ατυχήματα έχουν γίνει στην Αμερική τα τελευταία χρόνια και έχουν χάσει 17 άνθρωποι τη ζωή του. Έτσι, είτε ο οδηγό του οχήματο, είτε κάποιου άλλου οχήματο που τρακάρει με τον οδηγό του Τέσλα. Έτσι λοιπόν, για πρώτη φορά λέει ότι στην Αμερική θα απαγγελθούν ή απαγγέλθηκαν. Ε, κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος σε οδηγό Τέσλα ο οποίος είχε ενεργοποιημένο το autopilot κατά την εμπλοκή του σε τροχαίο δυστύχημα το 2019 με αποτέλεσμα οι επιβάτες του άλλου οχήματος να χάσουν τη ζωή τους. Και εγώ θα το θα πω εγώ. Πάντως δεν και ξέρω γιατί σού... το ονομάζουμε αυτόμα... αυτόνομη οδήγηση. Γιατί αυτόνομη είναι. Μα εφόσον δεν είναι 100% αυτόνομη γιατί Πε, πάντα όχι, θέλει στα την είναι. του οδηγού. Ε, ναι, όχι, ενώ όμως τι να, ορίστε, έγινε ε, ναι, θέλω να σου πω, λέγεται πειραματι... είναι εντάξει, πάντως... Ε, ε, Κατάλαβες ε, εννοώ, εννοώ ναι, δηλαδή επί, ναι, της ναι, βάση, επί ναι, της okay. οσίας, δεν είναι ακόμα τελείω ναι. τελείως ναι. αυτόνομη όχι, 100% όχι, 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 ότι δεν θα η, η, η Τέσλα σου λέει ότι πρέπει να έχει τα χέρια στο τιμόνι. Έχει συγκεκριμένε οδηγίε. Ναι, Δεν ναι, είναι ναι, ναι. κοιμάμαι και με βέβαια τα αυτοκίνητα. Αυτό ακριβώ. Άρα θεωρώ ότι ο όρο ίσω είναι ο πρώιμο χρησιμοποιήσιμο. Ο, ο, ο... ο ιδιοκτήτη λοιπόν αυτού του... Του... του Tesla Model S, ένα Kevin George Aziz Riad, στην Καλιφόρνια λέει με ότο πάλι τον ενεργοποιημένο, παραβίασε λέει το όχημά του κόκκινο σηματοδότη και να πέσει πάνω σε κανονικά διερχόμενο Honda Civic, σκοτώνοντα του δύο επιβάτε του. Πάει χονταρά. Αρχές... Οι αρχέ, λέει, στη ΣΥΠΑ επισυνάπτουν. Επισυνάπτουν. Τι γράφει εδώ. Οι αρχέ, τον ΗΠΑ επιρρύπτουν κατηγορίε κακουργηματικού χαρακτήρα στον οδηγό του Τέσλα εξαιτία του γεγονότος ότι δεν έγινε έγκαιρη παρέμβαση προκειμένου να αποφευχθεί είναι... το δυστύχημα είναι ανευθυνότητα από τη στιγμή που οι οδηγίε του κατασκευαστή σου λένε πόσο αυτό το αυτοκίνητο πηγαίνει αυτόνομα. Είναι σαν το cruise control, είναι για να σε ξεκουράζει. Πρόσεξε Ενέχει... <σχερσ>? λίγο. Γι' αυτό και έχω μία ένσταση περί τη αυτόνομη οδήγηση σαν όρο χρήση. Γιατί στο μυαλό του ο άλλο μπορεί να, ε, να παίρνει κυριολεκτικά. Γιατί Πόσοι ακολουθούμε τι οδηγίε του κατασκευαστών τώρα, τέλο πάντων. Ε, το γεγονό πάντω είναι ότι εδώ φέρνει ένα, ένα, θέμα. Αυτό το θέμα που έχει ο Κώστας φέρνει ένα άλλο θέμα για συζήτηση. Είναι ναι. ότι παιδιά, εγώ αυτό που προσωπικά πιστεύω και πρόσφατα με τα γεγονότα, με τα δυστυχήματα που μπήκαν στη δημοσιότητα των αυτοκινήτων, αλλά και καθημερινά έχουμε νεκρού. Ε, πρέπει να. για ε, 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 εμένα η φιλοσοφία μου στην οδήγηση είναι μία και τη λέω αυτή πάντα. Δεν θέλω να τρακάρω. Είτε έχω προτεραιότητα, Μπράβο. είτε ο άλλο έχει stop, είτε οτιδήποτε. Αμυντική ακόμα οδήγηση είναι για ακόμα και το κόκκινο, ο, το πράσινο όταν φεύγω εγώ και είναι σταυροδρόμι, κοντοστέκομαι λίγο την ώρα που φεύγω για να δω πώ έχει ξεχαστεί κάποιο. Μπορεί ο άνθρωπο είναι ο άλλο, αλλά έχει ξεχαστεί. μου έχει συμβεί εμένα, δηλαδή, όχι σε κεντρική οδό. Μου έχει συμβεί όμω τελευταία στιγμή να, βλέπω, να, να σκέφτομαι κάτι εκείνη τη στιγμή και η τελευταία στιγμή να βλέπω ότι είναι κόκκινο και να πατάω φρένα. Ε, σκοπός σημασία, είναι να φτάσουμε σπίτι μας ή στον προορισμό σημασία μας. Σημασία έχει να, αυτό που λες, να μην τρακάρεις, όχι ποιο φταίει. Έτσι. Έτσι. Γιατί να πούμε ότι και να μην φταίς και να μην φταίς, και να μην σκοτωθεί, λέω εγώ, ή να μην τραυματιστεί. Η διαδικασία θα, από τη στιγμή που θα τρακάρει με την αρχή το αυτοκίνητο είναι μια μεγάλη ταλαιπωρία. Κανεί δεν θέλει να την περνάει. Να πα στην ασφαλιστική, να πάρει τα χαρτιά, να πα στο συνεργείο, να το φτιάξουν, να στο δώσουν, να πάει ο εμπειρογνώμονα. Είναι... Και εγώ αυτό έχω πει. Πολλέ φορέ μου λέει ο άλλο, μου λέει γιατί κούτο το, Στο πέχει ο άλλο. Του λέω γιατί άμα ο άλλο yeah. φύγει και έρθει πέσει πάνω μου, εγώ θα πρέπει να τρέχω να φτιάξω τα ναι. Yeah. μάξι. Yeah. αυτό δεν με νοιάζει να κάνει. Μία λογική, την οποία δεν σα κρύβω, παιδιά, ότι εγώ ήμουνα όταν πρώτο είχα βγάλει το δίπλωμα, δεν με νοιάζει. Ε, αντίθετα με αυτό που κάνω τερμαγκάζι τώρα. Τερμαγκάζει όλα. Όχι, τερμαγκάζει. Ήμουνα σε φάση, εγώ, αυτός έχει stop, εγώ περνάω και στα τέτοια μου, τι και να γίνει. Αυτό πρέπει, τότε, να... Τότε αυτός τότε πρέπει το... να σταματήσει. Αλλά είναι λάθο. Σε ωραία, μικρή ηλικία το έκανα και εγώ αυτό. Αυτά έρχονται με, με του χρόνου τη οφείλεια. Όχι. Ναι. Συμφωνώ oh. και, και για εγώ με τον το Γι' αυτό το λέμε, γιατί υπάρχουν πολλοί νεαροί που μα ακούνε εδώ, παιδιά και εγώ είχα μοτοσυκλέτα πια είναι 240 τελική, έτσι. Δεν θα, ε, τα, τα, οχήματα είναι για να μετακινούμαστε, αλλά όταν είσαι νεαρός, καταλαβαίνω και το να, το, να το, αυτό που λέμε να το κολοφτιάξεις, να βάλεις μέσα ρωτομές, ηχεία πίσω και τα λοιπά, τα καταλαβαίνω, τα έχουμε κάνει όλοι. Απλά σε αυτή την ηλικία που είμαστε μπορούμε να σας μεταδώσουμε έτσι μια εμπειρία ζωής ότι μετά από ένα δεν σημείο δεν, έχεις... δεν, δεν, δεν θα σας ακούσει κανένα. Αλλά αξίζει. να σου πω κάτι, μιλάμε δεν αυτή αξίζει, τη στιγμή, βάει, μιλάμε για παραλογισμό. Πες μα, ο άλλος ο τρελάρας πάνω στους εθέρες. Τι έκανε για τα views αυτός ο YouTuber. Λοιπόν, Κατηγορούν έναν YouTuber, δεν ξέρουμε αν το έκανε, για να είμαστε σωστοί. Φέρεται, λοιπόν, όπως λένε στις τηλεοράσεις, έτσι, για τους, ε, τους ενδυνάμει ε, καταδικασμένους. Φέρεται, λοιπόν, ότι αυτός ο YouTuber, ε, να δω και το όνομά του. Έχει σημασία, δεν έχει σημασία. Τον, με, τρε, Trevor, Trevor, το λένε, Jacob. Ναι, αυτός, ναι. λοιπόν, είναι ένας YouTuber, ο οποίος... Ε, είναι, έχει προφανώς δίπλωμα άδεια ε, πιλότου, πετάει αεροπλάνα και έκανε ένα YouTube βίντεο στο οποίο δείχνει πως το αεροπλάνο το οποίο πετούσε, το Τσέσνα, Τσέσνα πρέπει να είναι αυτό, κάτι τέτοιου τύπου, φανταστείτε, δηλαδή ένα μικρό ναι, μονοκινητήριο αεροπλάνο, όχι. Ε, ότι το αεροπλάνο λοιπόν την ώρα που πήγαινε έβγαλε πρόβλημα και αναγκάστηκε να το εγκαταλείψει, πετώντας, πετώντας ε, στο κενό με το αλεξίδο του φυσικά και μετά δείχνει που τραβάει τον εαυτό του την ώρα που κατεβαίνει, φτάνει κάτω, δείχνει που έχει ξεμπλέκεται από τα δέντρα, δείχνει που πάει και βρίσκει το απομεινάρι του αεροπλάνου και τέλο πάντων έχει δημιουργήσει ένα βίντεο πάνω σε αυτό το κομμάτι. Φυσικά είναι πολύ περίεργο όλο αυτό, για όσου το είδανε, γιατί μιλάμε για μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκη. Έτσι, παθαίνει μια ο κινητήρα στο αεροπλάνο και εσύ το μόνο που σκέφτεσαι είναι να τραβά βίντεο την ώρα που πέφτει, την ώρα που φτάνει, την ώρα που. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι όταν αυτό γίνεται εν αγνία σου, δηλαδή η βλάβη και η πτώση και να πέσει εσύ με το αλεξίδωτο, Προφανώ βέβαια τι ο έγινε, τι, στο τέλος, στο στο τέλος, τι αλεξίδου, έγινε στο τέλο. Στο τι έγινε. δεν ήταν πρώτη του φορά. Ναι, πρέπει να έ... έχει κάνει πτώσει πτώσει. Τι Α, έγινε στο τέλο. Ε, ε, λοιπόν, στο τέλο τίποτα. Υπάρχουν ε, κάποια βίντεο που έχουν βγει κάποιοι πιλότοι που πετάνε αεροπλάνα και λένε ότι αυτή η συμπεριφορά φαίνεται πολύ περίεργη. Καταρχήν, ε, κάνει κάποιε κινήσει την ώρα που έχει σταματήσει ο κινητήρα. Που υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι αυτή δεν είναι η σωστή διαδικασία για να επαναφέρει τον κινητήρα αν έχει πρόβλημα. Κατά δεύτερον, πολλοί του κατηγορήσαν ότι ε, το σωστό δεν ήταν ένα, στα πόσα μέτρα ήταν, στα πόσα πόδια που μετράνε, γιατί αεροπορικά μετράμε σε πόδια. Ήταν το αεροπλάνο. Δεν είναι να εγκαταλείψει το αεροπλάνο και να τα αφήνει να προσγειωθεί όπου να είναι. Πρέπει να προσπαθήσει να το κατευθύνει κάπου και μετά να δει πώ θα, θα αποπλακεί, γιατί ε, μπορεί να πέφτει το αεροπλάνο. Ωραία, που ωραία. Μισό. μισό. Άρα ναι. αυτό α, αυτός ο τύπο τώρα τον αναφέρουμε γιατί. Τι, τι έκανε. Πήρε την κάμερά του για να ανεβάσει ένα βίντεο στο YouTube, κάνοντα. Τι, επικίνδυνο. Το κατηγο... Όχι, όχι. Αυτό αυτός ανέβασε ένα βίντεο ότι έπαθε πραγματικά ζημιά το αεροπλάνο και αναγκάστηκε να πέσει και κάνει ένα βίντεο γύρω από αυτό. Και στο Πόσα views και... έχει. Πόσα views έχει, ρε παιδί μου, ο άνθρωπο. Άξιζε όλο αυτό. Θα σου πω το. Ε, θα σου πω, θα σου πω. Οι αυτοί που τον κατηγορούν λένε ότι το έχει στήσει επί τούτου, ότι και καλά έπαθε ναι. βλάβη και δεν ισχύει αυτό το πράγμα για τα views. Αυτή τη στιγμή το βίντεο το δικό του έχει 625.600 views. Τρίχες, Τρίχε. Ναι. Και Πρόσεξε τώρα, έχει 5.660 comments. Ναι. Α, okay, όχι, ε, συγγνώμη. Ναι. Τι χαζό θα Όχι, όχι, συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη λάθο. Αυτό είναι το reaction. Α, το ναι. reaction είναι. Ε, να σου πω το δικό του βίντεο. Αυτό ήταν ένα που έκανε ένα πιλότο. Λοιπόν, ε, αυτό όμω που πρέπει να πούμε εδώ είναι ότι όσο στημένο και να είναι κάτι για τα views, τελικά ο κόσμο δεν είναι χαζό. Μπορεί να καταλάβει έτσι. ορισμένα πράγματα έτσι. Ή, και, το να, και να στήσει views. Ε, να στήσει κάτι τέτοιο, να ρίξει ένα αεροπλάνο, ένα αυτοκίνητο, οτιδήποτε. Για να, για Α, να το ψάχνει ασφάλεια αυτό να είναι τώρα. Το ψάχνει ήδη, ήδη το περιστατικό από την Υπηρεσία Πολιτική Αεροπορία των ΗΠΑ. Ένα εκατομμύριο τριάντα ένα χιλιάδε views έχει το συγκεκριμένο βίντεο το δικό του. 660 ήταν ε, reaction βίντεο που έκανε ένα άλλο πιλότο. Απανταστείτε ότι από ένα εκατομμύριο μπορεί να βγάλει κάποιε χιλιάδε ευρώ αυτό. Ισχύει, ισχύει. Ε, 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 ε Γιώργο, πάμε στο. Δεν είναι όλα πάμε... views. Πριν, πριν, πάμε να κλείσω το κοινωνικό ναι. μήνυμα. Δεν είναι όλα για τα views και όλα για τα live. Εντάξει. Μην έτσι, κάνετε μαλακίστα, δηλαδή έλεος. <laughs> αυτό. Λοιπόν, Γιώργο, πάμε στο, πάμε στο επόμενο όμως, θέμα. Το επόμενο που... θέμα μας λέει ότι τελικά όλα για τα λεφτά γίνονται. Ε, το ε, το ε, Netflix ε, ε, ναι. στι Πολιτείε και στον Καναδά ανεβάζει και πάλι τιμέ συνδρομέ. Mm -hmm. Η φθηνή συνδρομή από 9 δολάρια πάει 10, μικρό το κακό θα μου πείτε, αλλά μιλάμε τώρα για. είναι μία οθόνη μικρό. και έχει πολύ χαμηλή ανάλυση. Δεν αξίζει, θεωρώ. Η ακριβή συνδρομή από 18 δολάρια πάει 20. Και η, η, η μεσαία συνδρομή, ας πούμε, ε, βλέπω ότι πάει από τα 14% στα 15,5%. Δεν έχουν ε, επί... πει κάτι για αύξηση εδώ στη χώρα μας, στην Ευρώπη, αλλά φαντάζομαι θα έρθουν. Συνήθως, ε, και την προηγούμενη φορά που ακριβήναν οι τιμές στην Ελλάδα πριν περίπου 1,5 χρόνο, πότε ήταν 2, μπορεί ήταν. και παραπάνω, ε, προπομπώς ήταν η αύξηση των τιμών στην Αμερική. Οπότε Έτσι. λογικό είναι να αγχωνόμαστε ότι μπορεί να υπάρξει και εδώ αύξηση. Αν και, ε, και πω, δεν είμαι καλό στα μαθηματικά. Σήμερα, σήμερα είναι το πιο φτηνό ε, με, με, ανάλυση HD ή 480 ναι, νομίζω είναι 7,99. 8 δολάρια είναι η πιο φθηνή συνδρομή ελληνική για Netflix. Σε πληροφορώ, φίλε Γιώργο, ότι επειδή είμαι τσίπης και δεν θέλω να πληρώνω τα 14,5 για Ultra HD, σε πληροφορώ, φίλε, ότι με τα 8 δολαριάκια αυτά, στην 65 άρα QLED Samsung που βλέπω, μια χαρά απολαμβάνω ταινίε. Φαντάζομαι να πάρει τη 4K τι θα δει. 4K πλήρωνα πριν μερικού μήνε, αλλά μετά λέω, κάτσε ρε παιδί μου, για κάτσε να δω και ένα μήνα τι θα γίνει ναι. αφού το συνεχίζω το Netflix και το έχω βάλει τώρα να χρεώνει συνέχεια. Γιατί συνήθω έλεγα θα το κρατήσω ένα μήνα, θα το κόψω, δεν ήμουν απόλυτα. Αλλά τέλο πάντων, μια χαρά παίζει και το 8. Ε, και νομίζω είναι ok. Εδώ Βάιε πριν, πριν κάνεις το σχόλιο σου να πω ότι ε, ψάχνοντας για τη συγκεκριμένη είδηση και στο ελληνικό ίντερνετ ε, αποδεικνύεται για ακόμα μια φορά αυτή η γελιότητα κάποιων ελληνικών μέσων ε, με clickbait τίτλους. Έτσι. Εντάξει, αυτό είναι τραγικό Ό, πλέον. Έχω κουραστεί λίγο να το βλέπω. Όταν αυτή τη στιγμή δηλαδή, έχω βάλει Netflix Ελλάδα τιμέ στο Google Search και τα πρώτα 4-5 άρθρα γράφουν αυξήθηκαν οι τιμέ στην Ελλάδα. Τι ισχύει ή τι θα συμβεί. Αυξήθηκαν οι τιμέ στην Αμερική. Τι ισχύει ή τι θα συμβεί στην Ελλάδα. Και από κάτω γράφει τίποτα ακόμα. Δεν έχουμε ενημέρωση για την Ελλάδα. Δηλαδή, mm. παιδιά, εντάξει, να σοβαρευτούμε, 3 γραμμές, έτσι. Ναι, <laughs> να σοβαρευτούμε <laughs> λιγάκι. Γιατί, εντάξει, από τη μία κατηγορούμε και τον κόσμο, Βάιε, που κάνει κλικ αμάστα και, και εκεί, αλλά πραγματικά ένας τέτοιος τίτλος, ναι, είναι αγχωτικός. Σου λέει ακρίβει ναι, τι ισχύει στην Ελλάδα, τι θα συμβεί στην Ελλάδα. Πατάς να μάθεις αν ακρίβη, το λέει, όχι, είναι. και λέει δεν έχουμε ενημέρωση λέει, για την Ελλάδα. Ωραίοι τύποι είστε, ρε παιδιά. Ωραίοι τύποι ναι. είστε, κάνουμε 15 το χρόνια. Αυτό, Κωνστά, 15 χρόνια έχουμε βάλει το, το tech blog και, το, και άλλα 9 το PTTL και γράφουμε εκεί πέρα ε, κυριλέ τίτλου συντηρητικού ωραίου. Και έχουμε εδώ πέρα τώρα την κάθε σαβούρα να γράφει clickbait, να Εντάξει, πούμε σε αυτό δεν το άσχημο, ότι Έ το έλεγε. κάνουμε με στόχο τα κλικ. Δεν το κάνουμε Έ με στόχο την ενημέρωση. Τι, yeah. τι, θα συμβεί yeah. στην Ελλάδα, λέει. Και από κάτω γράφει δεν, δεν, τίποτα, λέει. Παραμένουν οι τι τιμές ως έχουν. Ωραίοι ο τύποι ο είστε. Ο κόσμος είναι κριτής και μπορεί να κρίνει. Ε, όπως, Έσε, και, και στο Survivor, όπως και στο Survivor το είπαν αυτό και έκρινε να φύγει ο Βαλάτης επιτέλους. Που ήθελε στο σχόλιο ενδιάμεσα, γι' αυτό το λέω. Το ρίξε. Ωραία. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Κοίταξε ψηλά την πάσα και το δεύτερο. Από ό,τι κατάλαβα, αν και δεν είμαι καλό στα μαθηματικά, και ειδικά στα μαθηματικά που γίνονται στο πόδι, έτσι, αυτή η αύξηση είναι γύρω στο 15%. Φάνηκε με το bitcoin αυτό. Ναι, γι' αυτό το λέω, για να μην μου την πέσουν πάλι. Είναι γύρω στο 10%, αυτή η αύξηση 15%. Πάνω από 10 πρέπει να Ναι, λοιπόν. Παιδιά, κακά τα ψέματα. Εντάξει, το Netflix είναι και κάτι το οποίο δεν είναι είδο πρώτη ανάγκη και άμα θε, δεν το έχει κιόλα. Η αλήθεια πάντω είναι ότι όλα τα πράγματα γύρω μα αυξάνονται 10 με 15-20% και αυτό μπορούμε να πούμε ότι οφείλεται κατά βάση στην ενεργειακή κρίση. Ε, γιατί πρέπει να βρούμε, εμεί εδώ πέρα δεν είμαστε απλά για να αναφέρουμε μια είδηση, να βρούμε και το, να σχολιάσουμε και την αιτιολόγηση. Για, yes. yeah. για survivor δεν θα μου λέγε. Θα σου πω και για survivor. Κάτσε. Εδώ, εδώ να σου πω λοιπόν ότι ε, τα πάντα ανεβαίνουν γύρω μα λόγω τη ενεργειακή κρίση με την αύξηση των ημών ε, αερίου και τα, κόστη, τα και τα λοιπά. Και τα κόστη του Netflix ανεβαίνουν, να πούμε. Και το κακό Παραγωγές. είναι ότι αυτέ οι αυξήσει κατά 99,9% δεν πρόκειται αν πέσουν ε, τα, οι τιμέ στι ενέργειε κτλ. να επανέλθουν στα προηγούμενα χρόνια. Ε, όχι, είναι ε, κάτι δε. το που δεν θα παγιωθεί. Κατά 100, 100% να πούμε. Πότε, ε, ποτέ. Τώρα, πάντως, όσον αφορά το Survivor, το δικό σας σχόλιο. Εγώ είπα, επιτέλου, έφυγε. Τι άλλο να πω. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, πάντως, πάντως να πω εδώ πέρα, να κάνω και εγώ ένα άλλο σχολείο, ότι εδώ και δύο μήνες περίπου ε, χρησιμοποιώ ε, δημοσιογραφικά, δωρεάν δηλαδή, να το πω έτσι, ε, το Nova Aeon. Και έχει μέσα ταινίε on demand για να τι δει επί Και σε πληροφορώ, παιδιά, σας πληροφορώ ότι <coughs> οι ταινίε που έχει μέσα οι κινηματογραφικέ, το Nova on Demand, καμία σχέση με, τις, με Netflix. Δηλαδή, εγώ που δεν βλέπω σειρέ, πραγματικά, άμα πάω να ανοίξω ταινία, απογοήτευση το Netflix. Η Nova έχει σούπερ ταινίε καινούργια. Να, να πούμε και κάτι έχει πάνω και αυτό. το HBO, δεν έχει το Nova. Δεν το, δεν το έχω βάλει καθόλου. Δεν νομίζω. Δεν, δεν, δεν είδα κάτι τέτοιο. Κάπου είχα νομίζω. δει ότι κάποιο έχει το NTPO δείχνει το Vodafone. Το... Vodafone. Να πούμε και κάτι πάνω σε αυτό, επειδή ναι. είπε για, για την Nova, για το Ion, το πακέτο. Ότι γιατί είναι σχετικό. Η WIND ολοκληρώθηκε η εξαγορά τη από το United Α, Group. Σωστό. Το οποίο είναι και ιδιοκτήτη ε, τη Nova. Άρα, μέσα στη χρονιά, όπω καταλαβαίνω, θα δούμε μάλλον μια συγχώνευση των δύο εταιριών σε κάποιο βαθμό στα πακέτα, σε κοινέ υπηρεσίε. Οπότε να το περιμένουμε χαρά. να το δούμε του επόμενου μήνε. Πολύ ωραίε ταινίε. Και για να κλείσουμε τη φάση Netflix, να φανταστώ ότι το ένα δολάριο στην Αμερική είναι δύο ευρώ στην Ευρώπη. Έτσι. Δηλαδή, αν έρθει η επόμενη αύξηση, φαντάζομαι ότι το φτηνό πακέτο που πληρώνω εγώ τώρα 7,99 θα πάει 9,99. Εκεί πάει το ε, και το FIPA, η διαφορά είναι διάφορα. Βάιε, έφυγε, ε. ησύχασε. Έφυγε. Λοιπόν. Δεν ησυχασα, Να πω κάτι. <laughs> Τι ήσυχασα. <είσαι> <laughs> Με αυτά τα καφριλίκια που είπε την τελευταία φορά δεν ξέρω <laughs> αν υπήρχε άνθρωπο που να τον ήθελε να μείνει. Έτσι. Ναι, Και εντάξει, δεν είμαστε δυπώς. του ανθρωποφαγισμού ούτε του λιθοβολισμού ε, αλλά ήταν κάτι πολύ βαρύ και ναι. θα πρέπει να σκέφτεται κάποιο πριν μιλήσει. Ναι, οκ, okay, εγώ ε, μετά από ένα επίπεδο να πει ότι εφόσον και η ίδια η κοπέλα το συγχώρεσε για την, για την υπέρτατη βλακεία που είπε, να το συγχωρέσουμε κτλ. Απλά ελπίζω Τάξη. να του γίνει μάθημα γιατί είναι 46 χρόνων, φίλε, είναι στην ηλικία μα περίπου. Είχε μπορώ, δεν Μπορώ, να καταλάβω απο... έτσι. Είχε πει πολλές, πολλές, πολλά σκληρά πράγματα. Και εγώ πολλέ φορέ συζητώντα με την κοπέλα μου, έλεγα αυτό: Λέω ένα άνθρωπο που είναι έξω τόσα χρόνια, καλλιτέχνη, δημιουργό, με την κιθάρα του, τραγούδια, το ένα το άλλο. Όχι, μάλλον όχι, ο Ρόκο έχει κιθάρα, αυτό δεν πρέπει να έχει. Ε, λέω: Τι στο καλό τώρα, πώ εκείνη την ώρα, δεν, δηλαδή στα νεύρα του δεν σκέφτεται ότι αυτό που θα πει σίγουρα, δηλαδή και εγώ σαν άνθρωπο, άμα πάω να πετάξω μια χοντράδα, καταλαβαίνω εκείνη την ώρα ότι η μεγαλύτερη, ο περισσότερο κόσμο μπορεί να μην συμφωνήσει μαζί μου σε ένα τσακωμό. Αυτό τώρα με, τόσο, με τόσους followers και fans πίσω, πώ μπορεί, α πούμε. Δεν ξέρω, δηλαδή αυτό το περιβάλλον της κλεισούρας και της απομόνωσης, όντω αυτό που λένε οι παίκτες μπορεί να σου βγάλει ε, τον χαρακτήρα που πραγματικά είσαι όσο και να προσπαθείς να κρυφτείς. Δεν ξέρω, έβγαλε πολύ περίεργα ε, πράγματα. Ε, να πούμε ότι όταν πεινά, τα νεύρα. Εγώ έχω παρατηρήσει ναι. ένα μου ότι άμα πεινάω ας πούμε, και δεν μπορώ να φάω εκείνη τη στιγμή, μπορεί να εκνευρίζουμε το παραμικρό. Ε, αλλά εγώ. Η σίγουρα για αντιδράσει. το χαμηλό που, ζάχαρο λέει το κάνει αυτό. Ναι, αλλά οι αντιδράσει που έχει τελικά είναι αντιδράσει που έχει έμφυτε. Δεν είναι αντιδράσει που επειδή πεινά ξαφνικά βγαίνουν. Σε ναι. μια πολύ μεγάλη στιγμή εκνευρισμού πάλι την ίδια αντίδραση θα βγάλει, είναι για φαγητό για τίποτα άλλο. Από την άλλη, ε, μιλάμε ότι ο άνθρωπο, πρώτον, καταρχήν το συγκρίνει με το Στελάρα, τον υπέροχο το Ρόκο, δεν υπάρχει σύγκριση ούτε κατά διάνοια. Κατά δεύτερον, ε, είσαι, ε, ο άνθρωπο ξέρει, βλέπει τι κάμερες γύρω του. Δεν μπορεί να καταλάβει πάντω. Έφυγε. Έφυγε. Ε, εντάξει, λογικό. Ε, λογικό. Εγώ, εγώ τοποθετούμε εδώ πέρα. Ξέρω ότι θα δυσαρεστήσω πολύ κόσμο. Εγώ θέλω να φύγει η να Μυριέλα. Δεν αντέχω άλλο, ρε φίλε. Αυτή την πολυλογία, πολυλογία, και την κλάψα να κλαίει και να δακρύζει και να συγκινείται συνέχεια. Δηλαδή, πρέπει Πώς θα μου έτσι οι γυναίκε. Εμένα, όχι. Ό, oh, τώρα θα μα την πέσουν οι φεμινίστρες. Θα την τη βάρκα. Ε, εγώ δεν θέλω να φύγει για να μείνει κανένα. Παρακολουθώ απλά τα αθλήματα γιατί πραγματικά τα παιχνίδια έτσι που θα αρχιστήσει ο Τούρκο είναι, είναι πολύ δύσκολα και ενδιαφέροντα, Βα... ρε φίλε. Δηλαδή, φίλε... μπαίνει στη θέση του άλλου, αυτό είναι το παιχνίδι που κερδίζει. Εγώ δεν βλέπω τα αθλήματα. Σου μιλάω είναι, αλήθεια. Θυμάσαι ένα άλλο παιχνίδι ευρωπαϊκό που ήταν, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε, που πηγαίναμε αναχώρα ε, ναι, και παίζαμε παιχνίδια. Το παιχνίδι Χωρί Σύνορα. Αυτό. Που είχε διάφορα κόνσεπτ έτσι περίεργα. Με να μου αρέσουν ναι. αυτά να τα βλέπω, Ωραία. Ας πούμε. Πάμε Αλλά... πούμε. Πάμε, 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 πάμε στο το επόμενο θέμα. Είναι πάμε. λίγο σκληρό, βέβαια. Είναι, είναι. Πάμε στο επόμενο θέμα. Ε, πάμε στο YouTube πάλι. Baby Shark. Αυτό το δικό παιχνίδι που λέει. Baby shark da 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 baby shark da 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 baby shark da 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 baby shark. Για κάτι τέτοιες. Κάπως Κάπως έτσι. Λοιπόν, Baby Shark γίνεται το πρώτο βίντεο στο YouTube που ξεπερνάει τα 10 δισεκατομμύρια προβολές. Και εδώ θα δώσουμε ένα χειροκρότημα. Όλοι μαζί. Θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω πόσα λεφτά πρέπει να έχουν βγάλει πιο πολλά λεφτά από το βίντεο από ό,τι έχουν βγάλει το προϊόν Ένα χρόνο και κάποιους μήνες μετά την κατάκτηση του τίτλου του βίντεο με τις περισσότερες προβολές όλων των εποχών στο YouTube, το Baby Shark πέτυχε ένα ακόμη ορόσημο. Ε, έχει ξεπεράσει λοιπόν τα 10 δισεκατομμύρια προβολές και αυτό το, το, το τραγουδάκι που μπορείτε να βρείτε στο YouTube ηλεκτρολογώντα Baby Shark ε, έγινε πάρει viral, είχε ακουστεί στην, και στην Ελλάδα πριν ενα μισή χρόνο που είχε ξεπεράσει, αλλά τώρα τα δέκα δισεκατομμύρια είναι τεράστιο το νούμερο των views. Είναι, λέει, ένα τραγούδι χορός για παιδιά που δημιουργήθηκε από την Νοτιοκαρεάτικη εκπαιδευτική εταιρεία. Pinkfong και κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2016. Περίμενε, όμως, λέει, να φτάσει το 2019 για να γίνει viral και τώρα αρχές 2022, 22, 10 δισεκατομμύρια προβολές. Συγκριτικά, 22, γιατί μ' αρέσει... Τι 2022. 2022. 2022, Το είπα λάθος, αλλά το επανέλαβα. Περίεργα, λοιπόν, αγώγεται. Όχι. Λοιπόν, για να κάνουμε... Τις... <laughs> έλα, έλα ε, τι σου θύμισε. Όχι, όχι, περί... ακούστηκε περίεργα, δεν μου θύμισε τίποτα. <laughs> 22. <laughs> το 20, <laughs> του 22, το 22, <laughs> όχι, το 22 είναι, ρε. Ναι, ναι, ρε, το 22. Ναι, ναι, ναι. <laughs> λοιπόν, Alistair, <άλλες> τε... άρε... Θα <σταθυμίσαι> μας την πέσουν <σταθυμίσαι> οι φιλόλογοι τώρα, να ξέρεις. Άσε με να τελειώσω, μωρέ. λοιπόν, άρε τε... <laughs> τεράστιε επιτυχίες που έχουν μετρηθεί με τις θεάσεις στο YouTube είναι το Gangnam Style, Θυμάστε. Το θυμάμαι <σταθυμίσαι> αυτό, φοβερό, φοβερό αυτό. Α, έλα, αγάδε. ε, του του της Σάι, που καταγράφει σήμερα 4,3 δισεκατομμύρια views, τουλάχιστον όταν, όταν, το είχα κοιτάξει πριν 4-5 μέρες, και κυκλοφόρησε τον ε, Ιούλιο του Τάδε. Και η παγκόσμια του, του 21, γράφω εδώ, όχι ρε, του 11 πρέπει να είναι, και η παγκόσμια no, no, no. Latin επιτυχία Despacito, Έλα. που ανέβηκε στο YouTube τον Ιανουάριο του 2017 και σήμερα έχει ξεπεράσει τα 7,7 δισεκατομμύρια views. Άρα αυτά, αυτά μιλάμε, την το 7,7 billion views και το Baby Shark 10. Εντάξει, mm -hmm. αυτό που είπες, Βάιε... Κι yeah, εγώ, και εγώ. Και εγώ ξεκάθαρα. Εσείς I'm στηρίζετε, κάνα, ε, ναι, αλλά προσέξτε. Ε, εδώ να πούμε ότι βλέπουμε πόσο ισχυρή είναι η βιομηχανία προϊόντων που αφορά παιδιά και φίβους. Μετά τη gaming. Μετά την gaming ε, βιομηχανία που είναι τεράστια και το έχουμε πει αυτό, βλέπουμε, ε, έχω παρατηρήσει και στο YouTube και άλλα βίντεο που είναι για μικρά παιδιά. Ναι, ναι. Ε, και να σας πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι είναι λογικό γιατί, παραδείγματο χάρη, ο, ο δικός μου, ο μικρός που είναι 4 χρονών, όταν ε, δει ένα βίντεο και του αρέσει στο YouTube, μπορεί να το ζητάει μετά για να μήνα να το βλέπει μία φορά την ημέρα, δύο. Μόνο μία-δύο. Ε, Χιλιάδε, <σφελίδι> δεκάδε φορέ. Εγώ πόσο, πόσο θα του τη το βάλω είναι το θέμα. Ε, Αυτό μπορεί να το ζητάει όλη τη μέρα να το βλέπει. Και κα, τα παιδιά θέλουν να βλέπουν κάτι που του ευχαριστεί σε επανάληψη. Να τα έτσι, Ας, έτσι, έτσι. Έχουμε ένα παραμύθι που του αρέσει το βράδυ να το διαβάζουμε και ξυπνά τα νεύρα. Κάθε βράδυ θέλει το ίδιο <σφελίδι> του λέω. Δεν μπορώ να το διαβάσω άλλο. Και σίγουρα πιστεύω, Βάιε, έχουν σπάσει και τα νεύρα των εταιρείων κινητή τηλεφωνία στην Αμερική που εδώ και περίπου 1,5-2 χρόνια περιμένουν μία τελική έγκριση από, την Αμερικανική, από τις Αμερικανικές Πολιτείες για τις ραδιοσυχνότητες που εκπέμπει το 5G ε, και φαίνεται ότι δεν έχει διευθετηθεί ακόμα το πόσο ασφαλές είναι κοντά σε αεροδρόμια να ενεργοποιηθούν κυψέλες 5G. Ε, έγινε μία συζήτηση τις προηγούμενες ημέρες ότι υπάρχει φόβος με το switch on του 5G στα αεροδρόμια στην Αμερική. Κάποιες αεροπορικές εταιρείες, όπως άκουσα η Emirates, έκανε ακόμα... Ε, έβγαλε και κάποιες πτήσεις προς Αμερική, γιατί δεν ξέρανε τι μπορεί να συμβεί στα συστήματα ελέγχου ε, πλοήγησης των αεροσκαφών. Και ήρθε ένα άρθρο εχθές που μας είπε ότι τελικά παγώνουνε ε, περιμετρικά των αεροδρομίων ή σε κάποια χιλιόμετρική απόσταση, έτσι το 5G, μέχρι να δούνε πόσο ασφαλές είναι. Τι νέα έχουμε από εκεί. Τα είπες, τι να πω. Λοιπόν, περίμενε ρε. Κορεάτες που το έχουν δοκιμάσει πρώτοι δεν ξέρουν είναι ότι ο Κορεάτες. Είναι περίεργο αυτό. Να πω λίγο κάτι σχετικά με αυτό το θέμα. Να πω ότι καταρχήν αυτό σαν θέμα δημιουργεί πρόβλημα γενικότερα γιατί Υπάρχουν οι πολέμοι του 5G, οπότε είναι βούτυρο στο ψωμί του τώρα ότι α, για να έχουν θέμα για να μην κάνουν. με είναι επιχειρήματα, ένα... βέβαια, πανηγυρτσίδικα αυτή. Πανηγυρτσίδικα. Να πω εγώ ότι παραδείγματο χάρη στα drones παίζει μεγάλο ρόλο το χώρο που πετά να μην έχει πολλά WiFi, γιατί κάνουν interference στο τέτοιο. Χωρί να το πω γιατί το λέω αυτό. Χωρί να υπάρχει κίνδυνο από τα WiFi ή από το τέτοιο για τον άνθρωπο. Άρα ε, είναι ένα παράδειγμα ότι οι συσκευές έχουν ένα θέμα με κάποια τεχνολογία, οι άνθρωποι δεν έχουν κάποιο θέμα, δεν έχει αποδειχτεί κάποιο θέμα σε αυτό το κομμάτι. Το ίδιο πράγμα και με το 5G. Μπορεί να θέλουν να τα τοποθετήσουν και να τα ενεργοποιήσουν και να έχουν δει ότι δεν υπάρχει καμιά επίπτωση είτε στην ανθρώπινη υγεία είτε γενικότερα, αλλά μπορεί κάποια άλλα συστήματα να επηρεάζονται. Εδώ φαντάζομαι δεν μας ξεκαθαρίζουν, δεν έχω καταλάβει ακριβώς το πρόβλημα αν αφορά την ασφάλεια των αεροσκαφών 100% ναι, ή τα αυτό, συστήματα... Αυτό, ναι, Την ασφάλεια των πτήσεων αφορά. Ωραία. Εφόσον αφορά την ασφάλεια των πτήσεων, φαντάζομαι ότι θα υπάρχει μεγάλη δυσκολία να ενεργοποιηθούν αυτά τα συστήματα γενικότερα, γιατί ε, είναι πολύ δύσκολο να... πρέπει να βρεθεί μια φόρμα να ξεπεραστεί. Τώρα. Ε, ναι, αυτό. Πάντω, Verizon και AT&T, ε, Γιώργο, είπαν ότι αναστέλουν προσωρινά... Τη λειτουργία, γιατί περιμένουν να πάρουν κάποια περαιτέρω έγκριση από την κυβέρνηση. Και το... στην να Αμήρικη, πω εγώ το άλλο. Ε, μπορεί... Ναι, προφανώ δεν θέλω να πάρω υπάρχει... την ευθύνη για κάτι τέτοιο. Μπορεί, αύτημα, να... Ε, ναι, μπορεί ναι, 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 ναι. να υπάρχει τεχνολογία να τοποθετηθεί στα αεροπλάνα για να μην υπάρχει θέμα, αλλά φανταστείτε ότι αυτό είναι μια τεράστια επένδυση για τι αεροπορικέ εταιρείε που να μην μπορούν να την κάνουν. Άρα να υπάρχει αυτό και να υπάρχει. Εγώ λέω τώρα ναι, θετικά, Έτσι, Μπορεί να υπάρχει και αυτό το θέμα. Να σου λέει ότι εμεί δεν μπορούμε να αναβαθμίσουμε τα αεροπλάνα στο επίπεδο για να μην έχουμε τι παρεμβόλε αυτέ. Οπότε μην τα βάζετε τα Γιώργο, ναι. πάμε, στο, πάμε στο. Αφού το είπαμε με το βάιο αυτό το θέμα, εγώ δηλαδή, όπω <laughs> μου είπε όντω. Ε, πάμε να κλείσουμε και με το τελευταίο θέμα ε, τη σημερινή εκπομπή. Ε, βασικά δεν είχα αρκετό χρόνο να το κοιτάξω. Ε, Ανέλησέ μα, τι ακριβώ θα συμβεί. Θα πω εγώ, η Google έχει χρόνια τώρα, από το 2006 έχει ξεκινήσει σιγά-σιγά. Ε, τώρα το λέει Google Workspace, μπορεί να το ξέρουμε σαν G Suite ή Suite της Google κτλ. Είναι μια Suite εφαρμογών για εταιρείε όπου δίνει λογαριασμού σε επιπληρωμή. Αλλά από το 2006 και μέχρι και τώρα είχε ένα free πλάνο για πολύ μικρέ επιχειρήσει. Ναι. Ε, όπου μπορούσαν να έχουν κάποιου λίγου λογαριασμού δωρεάν χωρί να πληρώνουν. Έβγαλε λοιπόν ανακοίνωση ότι όσοι έχουν ήδη ε, αυτού του δωρεάν λογαριασμού θα πρέπει ή να μεταβούν αλλού ή να πάρουν ένα paid πακέτο από την 1η Μαΐου και μετά. Ε, σταματάει λοιπόν το, η, δωρεάν παροχή αυτής της υπηρεσίας που είναι πολλά χρόνια. Να πούμε βέβαια ότι προάγγελος αυτού νου δεν γίνεται εντελώ ξαφνικά. Ήδη από το 12 είχε σταματήσει να δίνει νέους δωρεάν λογαριασμούς χωρίς βέβαια να καταργεί τους παλιούς. Ε, τώρα του καταργεί. Όποιο έχει τέτοιο δωρεάν λογαριασμό θα πρέπει το αργότερο μέχρι την 1η Ιουλίου να έχει βάλει ε, Κάποια μέθοδο πληρωμή, μια πιστοτική κάρτα, φαντάζομαι. Ε, Αλλιώ 1η Ιουλίου θα παγώσει ο λογαριασμό και μετά από 60 μέρε, αν δεν έχει κάνει κάτι, θα χάσει και την πρόσβαση σε όλε τι πληροφορίε του. Κατάλαβα. Ωραία, ωραία ενημέρωση αυτή. Ε, για όλου του φίλου. Ε, 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 ναι, βάει, παρακαλώ. Παρακαλώ πολύ, αλλά αυτή η Google μα τα έχει κουράσει λίγο, λοιπόν, έτσι. Εσύ εδώ. Δεν βγαίνει. Όχι, να να πάει σου πάει πάει κάτι. όχι, όχι. Μα έχει κουράσει και η Google και όλοι αυτοί οι μεγάλοι οργανισμοί και αυτό που λέγαμε πριν έχουν κάνει διαδικασίε που είναι απίστευτα κουραστικέ. Πρόσφατο παράδειγμα που είχαμε εμεί στο PDTL με ένα βίντεο μα, όπου απλά είπαμε χρόνια πολλά και αναφέραμε την κατάσταση που περνάμε. Δεν θα πω τη λέξη για να μην έχουμε <laughs> κανένα θέμα με το, όλο αυτό το θέμα που έχουμε με τα προβλήματα υγεία. <laughs> όπου δεν μπορούσαμε να βρούμε να κάνουμε appeal για να, για να, για να του εξηγήσουμε ότι είναι ένα βίντεο review φακού και δεν, απλά ευκολόγιο ήταν αυτό. Λοιπόν, ναι. Τελικά πάνω σε πέρασε. αυτό να πω. Δεν, όχι, δεν πέρασε. Επιμένουν ότι πρέπει να σβηστεί από το βίντεο το συγκεκριμένο κομμάτι γιατί Η ο, ο αλγόριθμο καθορίζει. Ναι, ναι γιατί ναι. πρόσεξε, ενώ έχει γίνει manual review από, και έχουν δει ότι δεν υπάρχει θέμα, ο αλγόριθμο είναι αυτό τελικά που καθορίζει. Και θα πρέπει πλέον να πει κάποιο στην Google και σε όλε αυτέ τι εταιρείε ότι παίρνουν αποφάσει αφού λένε τον κόσμο, να στήσει εδώ την επιχειρηματική του δραστηριότητα. Αλλά πρέπει να έχουν και μια feedback από του το, συνεργάτε του. Γιατί συνεργάτε τη Google είμαστε, έτσι. Από Έτσι, την ναι, άλλη, τελειώνοντα, να πω ότι Έλα. προσοχή που στείνετε τι επιχειρηματικέ δραστηριότητε και όλε τι δραστηριότητέ σα και να έχετε στο νου σα πάντα ότι αυτέ οι πλατφόρμε μπορεί ανά πάσα στιγμή να πάρουν μια απόφαση που θα ανατρέψει όλε το σχεδιασμό σα. Άρα μην εξαρτάστε. Μην δίνουν, εξαρτάστε. ένα, το... ένα, δύο, τρει μήνε, τέσσερι δίνουν. Κανένα δεν το κόβει την επόμενη ναι, μέρα. πρέπει Υπάρχει να έχει περίοδο να κάνει. Αν χρειαστεί το ενεργοποιήσει, να μεταφερθεί σε άλλη υπηρεσία. Και, και φυσικά βάει έτσι όπω το θέτεις, μιλάς τώρα για one-man show περιπτώσει όπω εμά. Γιατί όταν υπάρχει μια επιχείρηση, υπάρχει το, 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 το τμήμα που θα τρέξει. Δεν θα χρειαστεί ο ιδιοκτήτη να αγχωθεί και να ψάξει πού θα πάει να κάνει εγγραφή. Αλλά λίγο. μιλά σε επίπεδο δικό μα τώρα που θα αλλά και πάλι κάποιου μήνε θα μα του δώσει. Πάντω, παιδιά. Μιλάω, μιλάω σε έχει πλα... μικρομεσαίε αλλά είναι πολλέ ε, αυτές αυτέ στην Ελλάδα, έτσι. Είναι πάρα ε, Εντάξει, ναι, σωστά. Ε, Πάντω, ε, από ό,τι είδα σήμερα, η θεματολογία ήταν. Ε, τα μισά θέματα ήταν πόσα βγάλανε μερικοί και τα άλλα μισά τι θα δώσουμε οι υπόλοιποι. Έτσι. δηλαδή, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει σωτηρία για μα. Ε, υπάρχει, αλλά δεν έχουμε βρει ακόμα τη μηχανή που θα κόβει χρήματα όπω έκανε ο Ντικάμπριο στο Aviator, εκεί που είχε το μηχάνημα στη Γαλλία και έκοβε τι επιταγέ, τα χαρτονομίσματα. Τι <συσοί> Υπάρχουν νόμιμε δουλειέ για να βγάλει χρήματα και σίγουρα όχι με clickbait τίτλου. Έτσι, για να ξαναεπιστρέψω σε αυτό που έλεγα πριν. Λοιπόν, παιδιά, ακόμα μία εκπομπή έφτασε στο τέλο τη. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ όλου που μείνατε μαζί μα. Η τεχνολογία μα ενώνει τα φιλιά μου στη Θεσσαλονίκη και στο Βάιο. Καλό εδώ τα 4x4. Καλή εκδρομή σήμερα. Και τα φιλιά μου και τα χαιρετίσματα πλατεία Αντάβαρη, παλαιό φάληρο στο Γιώργο Αρβανιτίδη. Τα λέμε, παιδιά. Γεια χαρά. Βάιε, γέμισε το λάσπι. Καλό να περάσει. Καλό βράδυ σε όλου, παιδιά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.